με τον εκπαιδευτικό Άρη Χαρμπίλα εδώ στα περιβολάκια της Κορίνθου. Τα εκπαιδευτικά σωματεία του νομού Κορινθίας, οι μαθητές έχουν βρεθεί εδώ σήμερα για να διαδηλώσουν, να διαμαρτυρηθούν για όσα συμβαίνουν στον χώρο της παιδείας μας. Κύριε Χαρμπίλα, καλημέρα. Δύο κουβέντες θέλουμε από εσάς για αυτή την συγκέντρωση εδώ και αυτή τη διαμαρτυρία. Δύο κουβέντες. Οι δύο κουβέντες είναι: είμαστε μόνο στην αρχή. Ξεκινάμε από εδώ και πέρα κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι δεν αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορούν όλους τους εργαζόμενους, όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται, δηλαδή τα κατώτερα, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα της χώρας μας, που αυτή τη στιγμή δέχονται μια πρωτοφανή επίθεση. Εδώ από κοντά είναι και οι μαθητές μας. Με τα δικά τους προβλήματα, με τα βιβλία που δεν έχουν, με τα σχολεία που δεν έχουν και δεν είναι όπως πρέπει. Με την αγωνία πλέον, γιατί συνειδητοποιούν και αυτά ότι τα χρήματα των γονέων τους δεν τους φτάνουν. Και αυτό το εισπράττουμε και εμείς με τρόπο οδυνηρό. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι ανεξάρτητα από τις κινητοποιήσεις, όλες τις κινητοποιήσεις που πρέπει να συνεχιστούν, εμείς οι εκπαιδευτικοί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να δώσουμε όσο καλύτερη ποιότητα αληθινής παιδείας μπορούμε και εργαζόμενοι εθελοντικά για αυτούς τους μαθητές μας που πράγματι αισθανόμαστε ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. 8 σχολεία είναι ήδη σε κατάληψη στην Κορινθία. Τι λέει αυτό? Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει θέση, την άποψή μας. Οι καταλήψεις μπορεί να έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση η παράταση των καταλήψεων και το να χάνονται μαθήματα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Να, οι μαθητές μας το δείχνουν εδώ πέρα. Οι μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ, που έχουν ίσως περισσότερα προβλήματα από όλους σε θέματα στέγης, βρίσκονται εδώ, φωνάζουν τα συνθήματά τους, έχουν γράψει ένα πολύ όμορφο πανό. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να διεκδικήσει κανείς το δίκιο του. Καλούμε τους μαθητές να έρθουν μαζί μας, να συζητήσουν, να πάμε μαζί. Γιατί τα προβλήματα, όσο περνάει ο καιρός, κατανοούμε ότι είναι κοινά. Ήδη σας λέω, χτυπάει το μεροκάματο των γονιών τους. Η φτώχεια χτυπάει τις πόρτες πολλών. Άρα πρέπει να παλέψουμε μαζί. Ευχαριστούμε πολύ.